Στο πόδι σηκώθηκαν κάτοικοι της ενδοχώρας, κυρίως του Ηρακλείου, από τη σεισμική δόνηση που καταγράφηκε λίγα λεπτά μετά τις 4 τα ξημερώματα νότιο-ανατολικά του Ηρακλείου. Ο σεισμός ήταν επιφανειακός και για το λόγο αυτό έγινε ιδιαίτερα αισθητός, χωρίς ευτυχώς να αποτυπωθούν προβλήματα ή κάποιες ζημιές. Η κυρία ήταν λίγο μετά τις 4 το πρωί. Έχουμε να κάνουμε μια ακολουθία σεισμών η οποία εκδηλώνεται στο χερσαίο χώρο νότια του Ηρακλείου, στη νότια Κρήτη. Μια δόνηση η οποία προέρχεται από τοπικά ρήγματα τα οποία είναι διατεταγμένα κατά μήκος της ακτής και έχουμε βεβαίως και πριν και μετά κάποιες δονήσεις. Θεωρώ ότι με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν θα έχουμε πρόβλημα, δεν θα υπάρξει κάτι το μεγαλύτερο και από ό,τι βλέπουμε μάλλον αποσβαίνεται συνολικά το όλο φαινόμενο. Η σεισμική δόνηση των 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 4 και 5 τα ξημερώματα είχε επίκεντρο 22 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ηρακλείου και εστιακό βάθος 14,9 χιλιόμετρα. Ενώ τόσο πριν όσο και μετά από αυτόν υπήρξαν και άλλες δονήσεις μικρότερης έντασης, οι οποίες μπορεί επίσης να μην προκάλεσαν κάποιο πρόβλημα, ωστόσο σε περιοχές κοντά στο επίκεντρο του σεισμού δημιούργησαν ανησυχία. Γιατί είναι σε μικρό βάθος ο σεισμός, σε ένα βάθος τάξης των 8-9 χιλιόμετρων, με αποτέλεσμα να γίνονται έντονες σεισμές στις κατοικημένες περιοχές που είναι δίπλα, αλλά και ακόμα και στο Ηράκλειο. Για ένα εστιακό κέντρο που δίνει μικρούς σεισμούς, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος τόνισε ότι μετά το μεσημέρι το φαινόμενο έβαινε σταδιακά προς πλήρη εκτόνωση. Δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας. Θεωρώ ότι είμαστε σε φάση απόσβεσης. 1172 νέες μολύνσεις ανακοίνωσε πριν από λίγο ΕΟΔΗ με βάση την ημερήσια αναφορά, οι 43 από αυτές στην Κρήτη, 12 στο Ηράκλειο, 21 στα Χανιά, 7 στο Ρέθυμνο και 3 στο Λασίθι. 34 οι άνθρωποι που κατέληξαν και 445 οι διασωληνωμένοι ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας ολόκληρης της χώρας.